Είμαστε εδώ στα backstage του Serial. Μόλις χθες παίζει σε... είναι καθημερινή σειρά στο Sky 7 παρατέταρτο. Κάθε μέρα συντονιζόμαστε εκεί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ωστόσο είδατε και εσείς τον κόσμο που σας δείξαμε. Και πάμε να πάρουμε έτσι δύο λόγια. Καταρχήν έχουμε εδώ πέρα το Σπύρο Σταμούλη. Μας κάνει και νοήματα και έχουμε και το Βασίλη Θωμόπουλο που θα μας πει δύο λόγια. Be Elegant Dreams βρίσκεται εδώ πέρα στα γυρίσματα του Βασίλη Θωμόπουλου, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ δυνατό back τηλεοπτικά με ένα serial το οποίο δεν πρόλαβε να ξεκινήσει και πραγματικά έχει αποθεώσει το κοινό το serial αυτό. Έχεις πει ότι παίζει στο serial? Εννοείται. Α, το είπαμε αυτό, ωραία. Δόξα στον Θεό, είναι πολύ καλή δουλειά πιστεύω από άποψη ψυχού δυναμικού. Έχω πολύ ωραίους συνεργάτες, πολύ ωραίους ηθοποιούς, πολύ ωραία κείμενα, πολύ ωραίο περιβάλλον, σκληρή δουλειά. Μακάρι ο κόσμος σιγά σιγά να το αγαπήσει. Είναι λίγο δύσκολο πάντα όταν ξεκινάς ένα καινούριο project, ένα καινούριο έργο να ακολουθήσουν, να το αγαπήσουν, να μπουν στην ιστορία, να προβληματιστούν, να ερωτευτούν. Εύχομαι να πάει καλά. Όπως να πάει καλά και η εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να ομολογήσω ότι το serial τα έχει όλα όμως και κρατάει σε αγωνία τον κόσμο με αποτέλεσμα να θέλει να δει για να δει τη συνέχεια. Μακάρι να το ευχαριστηθεί. Εμείς και ένα παραμύθι λέμε, μια ιστορία, να περνάει καλά ο κόσμος, να ξεκουράζεται, να ξεχνάει τις έννοιες του και τα προβλήματα και να κυλάει η ζωή όμορφα. Έτσι ακριβώς και εμείς συντονιζόμαστε στο serial μόλις χθες. Έτσι. Είμαι εδώ με τον Σπύρο Σταμούλη και θέλω να μας πει δύο λόγια για το ρόλο. Πώς νιώθεις για το ρόλο που σου δώσανε, γιατί είσαι και ηθοποιός και έχεις περάσει και άλλους ρόλους, οπότε έχεις και την εμπειρία αυτή. Ωραία. Δύο λόγια για το ρόλο. Πώς νιώθω. Κοιτάξτε, είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Έχει αρκετές διαφορές σε σχέση με οτιδήποτε έχω κάνει στο παρελθόν. Θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου και αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε, ας πούμε. Ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα να παίξω σε αυτή τη σειρά. Και μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος έχει αγαπήσει, γιατί σε έχει γνωρίσει και από άλλη σειρά, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ καλό ο ηθοποιός να μπορεί να κάνει και τον κακό και τον καλό και το οτιδήποτε του αποδοθεί. Όπως είπα και πριν, εμένα θα μου άρεσε να έχω τη δυνατότητα να κάνω πολύ διαφορετικούς ρόλους και όλο αυτό το πράγμα με το μόλις χθες ήταν μια ευκαιρία να ανακαλύψω και κάτι διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση ο Σπύρος του μόλις χθες με τον Αλέξη στις Μέλισσες. Έχει διαφορά, αλλά παρόλα αυτά να ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, εμείς θα είμαστε από πίσω σου θεατές και θα χειροκροτάμε και να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω κοντά μου την Φωτεινή Τσακίρη που υποδίεται τη Δάφνη Λάμπρου. Θέλω να μας πεις για τον δικό σου ρόλο. Ο δικός μου ρόλος είναι αυτός μιας τέλος πάντων τσακισμένης μητέρας, γιατί έχει εξαφανιστεί το παιδί μου και το ψάχνω. Είμαι η μοναδική που δεν έχει χάσει τις ελπίδες της, εξακολουθεί να πιστεύει ότι το παιδί της είναι ζωντανό και το ψάχνει. Παράλληλα έχω έναν δυσλειτουργικό γάμο, μια δυσλειτουργική οικογένεια και περνάω πάρα πολύ όμορφα σε αυτό το σύριαλ. Μα πρέπει να περνάμε όμορφα, αλλά παρόλο αυτό δίνεται ένα σασπέν στον τηλεθεατή που κάθεται και το βλέπει, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει και το παρακολουθούν από την πρεμιέρα και ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, γιατί τα έχει όλα. Έχει αγωνία, έχει εναλλάξ, έχει δράμα, έχει κλάμα, έχει... τα πάντα έχει. Έχει. Μεγάλη πλοκή, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε πολλοίς κόσμος. Ναι, φαντάζομαι ότι θα έχει ενδιαφέρον για το θέατρο. Με τους συναδέλφους, πώς περνάτε εδώ? Χάλια, δερνόμαστε, δεν το βλέπετε. Μια χαρά, υπέροχα. Ωραία και εντωμεταξύ μένετε μαζί μας, έτσι. Είναι η καθημερινή σειρά που είπαμε του Sky μόλις χθες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και πάμε δυναμικά.
κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή επαναλαμβανόμαστε. Έτσι. Γιατί το αγαπήσαμε, το είδαμε και κολλήσαμε. Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει δηλαδή. Και ο τηλεθεατής έμεινε. Χαρά μας, χαρά μας. Χαρά μας που σας αρέσει. Έτσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, τι μου κάνετε συγχρονισμένοι εδώ στο ραντεβού μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Γιατί σας έχω.